Καλώς ήρθατε, κύριε Γραμματέα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είμαστε σε ένα χώρο το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας με χιλιάδες φοιτητές, που δυστυχώς κάθε χρόνο τους βλέπουμε να μειώνονται δραματικά εξαιτίας των νόμων που, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που οδήγησαν τα παιδιά τα οποία φυσιολογικά θα ήταν στο δικό μας τους χώρους να βρίσκονται σε άλλες πολιτείες, σε άλλα, τέλος πάντων. Αυτό ήταν μια πρώτη κίνηση η οποία δείχνει το πού οδεύει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά δεύτερον, θέλω να πούμε ότι ως δημόσιοι υπάλληλοι και πια 15 χρόνια μετά τα μνημόνια, ως δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε υποστεί τεράστια βαρβαρότητα από πλευράς όλων των κυβερνήσεων πάνω στα μισθολογικά μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε σημείο, εμείς οι οποίοι πριν 15 χρόνια βρισκόμασταν, ας πούμε, σε ένα σημείο, σήμερα να είμαστε μείον, παρόλο που έχουν αλλάξει τόσα πράγματα. Γι' αυτό δυστυχώς, συν βέβαια την κατάργηση των δώρων, των επιδομάτων, τα οποία αυτά δυστυχώς αποτελούν πια, σύμφωνα με την πολιτική και τη θέληση της κυβέρνησης, όνειρο θερινής νυχτός και ούτε πρόκειται ποτέ να τα κερδίσουν. Το ίδιο αυτό διάστημα υπήρξαν πάρα πολλές αποχωρήσεις υπαλλήλων, συνταξιοδοτήσεων κτλ., που δυστυχώς το Πανεπιστήμιο και λόγω του νόμου τον οποίο υπάρχει, δεν τους αναπληρώνει. Δηλαδή, να καλυφθούν κενές θέσεις οι οποίες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Ανταυτού, προχωράνε μόνο σε συμβάσεις, σε συμβασιούχους, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18, 19 χρόνια, 20 χρονών συμβασιούχοι, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες, και όμως παρόλα αυτά βρίσκονται με την ανασφάλεια και την επισφάλεια ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι και να χάσουν και τη δουλειά τους σε ηλικίες πια, οι οποίες είναι και δύσκολα το να βρουν καινούρια θέση εργασίας, διότι ποιος θα τους πάρει για δουλειά σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και σας παρακαλούμε σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα να ρίξετε τη βαρύτητα, όπως το κάνετε βέβαια για πολλά θέματα, ούτως ώστε να ληφθεί κάποια μέρημνα, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι συμπληρώνουν και είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να τακτοποιηθούν. Διότι σύμφωνα με αυτό που βγήκαμε από τη Σύνοδο, το Πριτάνιο, το τελευταίο διάστημα, ορίζει ότι θα προσληφθούν σε όλα τα πανεπιστήμια 20 διοικητικοί υπάλληλοι. Γελάει ο κόσμος. Επίσης, έχουμε προβλήματα υποστελέχωσης, όπως είπαμε, τα οποία δυστυχώς δεν καλύπτονται εξαιτίας. Έχουμε το θέμα όπου υπάρχουν οι εταιρείες για πράγματα τα οποία θεωρούνται, για εμάς που εργαζόμαστε εδώ πέρα προσωπικά, σήμερα ακριβώς κλείνω 30 χρόνια και κάθε χρόνο και καλύτερα σε σχέση με όπως πάνε τα πράγματα, η φύλαξη και η καθαριότητα. Πάντα είχαμε φύλακες, είχαμε την καθαριότητα που ήταν οι συνάδελφοί μας, εργαζόμενοι, οι οποίοι το κόστος, αν το σκεφτούμε, ήταν πολύ πιο φτηνό σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Η παραχώρηση, ας πούμε, της φύλαξης και της καθαριότητας στους ιδιώτες επιβαρύνει κατά πολύ περισσότερο τον προϋπολογισμό και του κράτους, αλλά και του πανεπιστημίου γενικά, δημιουργώντας έτσι το πρόβλημα ότι αντί αυτά τα χρήματα να δοθούν ούτως ώστε να είναι για το ερευνητικό έργο, να είναι για καλύτερες υποδομές, για καλύτερα πράγματα, να τα δίνουν στους ιδιώτες. Απαράδεκτο. Επίσης, έχουμε πολλούς ανθρώπους, συνεργάτες, είτε συμβασιούχοι είτε εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν σε εργαστήρια, σε κλινικές, όπου εκεί απαιτείται να υπάρχουν οι στολές, τα γάντια κτλ. Δυστυχώς το Πανεπιστήμιο δεν προβλέπει τίποτα για όλα αυτά και οι άνθρωποι τα επιβαρύνονται από την τσέπη τους. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι και γι' αυτό. Σύν όλων των άλλων, μαζί και λίγο αυτό, έχουμε και τελευταία και τις διώξεις συνδικαλιστών, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παύση ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας. 19 χρόνια εργαζόμενος στο ΕΚΠΑ και βρίσκεται σε παύση για κάτι που έγινε, το οποίο η ΕΔΕ και όλα τον δικαίωσε και δεν έγινε όλα καλά. Και ξαφνικά ενημερώθηκε ότι απολύεται. Μετά από 19 χρόνια δεν ανανεώνεται σύμβαση. Και βρίσκεται πια σε μια κατάσταση, το καταλαβαίνετε, ανθρώπινα, πόσο σκληρή. Αυτό από πλευράς δηλαδή δίωξη, συνδικαλιστή και μάλιστα σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν έχει συμβεί ποτέ. Και όπως μαθαίνουμε, δεν υπήρξε ποτέ απόλυση.
Εδώ το είδαμε και αυτό, δυστυχώς. Σας παρακαλούμε, ειδικά για αυτό το θέμα, θα σας μιλήσω και συγκεκριμένα ίσως πιο καλά, θα μιλήσω και ενδιαφερόμενος, θα το δείτε επί προσωπικού και γραμματέα. Αυτά έχω και λίγο άγχος, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Σας προσβλέπουμε στη βοήθειά σας.